Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιδού καιρός ηγήκε τη σωτηρίας ημών. Ευτρέπει σπήλαιον η Παρθένος εγγύζει τούτε κύν. Βηθλέμ γη Ιούδα τέρπου και ο Κύριος ημών. Ακούσατε όρη και βουνή και τα περίχωρα της ότι έρχεται Χριστός ή να σώσει ον έπλασεν ανθρώπων ως φύλλα προεορτάσομεν λαοί Χριστού τα γενέθλια και παράντες τον νουν επί την Βηθλέμ αναχθώμεν τη Δία και κατηδόμεν την Παρθένον της ψυχικής οφθαλμής επιγόμενην τίκτην εν σπηλαίο τον τον όλων Κύριον και Θεόν ημών ου Ιωσήφ κατηδών των θαυμάτων το μέγεθος εδόκια άνθρωπον θεωρήν ως βρέφος σπαργανού ουμένων. Υπενοείδε εκ των πραγμάτων Θεών είναι
ημών ίξι και ο Άγιος εξ όρους κατασκήου δώσε. Μεν λαοί Χριστού τα γενέθλια και παράντες των νουν επί την Βηθλεέμ
φορτίον γίνεται ο ουκίν και ο πλαστουργός πάσης κτίσεως διαπλάτεται ο παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Ναι, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνων αμήν. Σπήλαιον ευτρεπίζου η άμνα γαρ οίκη εμβρίων φέρουσα Χριστόν. Φάπνη δε υποδέχου τον το λόγο λύσαντα της αλόγου πράξεως ημάς τους γηγενείς. Ποιμένες αγραυλούντες μαρτυρείτε θα το φρικτόν και μαγεί εκ Περσίδος χρυσών και Λιβάνων και Σμύρνων το βασίλει προσάξατε. Ότι όφθη Κύριος εκ Παρθένου Μήτρος ον περ και κύψασα δουλικό ημίτηρ προς εκείνη είσαι και προς ευθέξατο το έναν γάλες αυτής πως όλοι τρώτοι